Αυτό το συμπόσιο λοιπόν γίνεται στα πλαίσια λειτουργίας του Δημοσκοπείου, του Κέντρου Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου, όπου ουσιαστικά προάγει την διάχυση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα μέσα από μια επίσης μεγάλη καινοτομία που είναι ο ίδιος ο Δημοκρατικός Διάλογος, ο Συντεταγμένος Δημοκρατικός Διάλογος. Θέλουμε να βάλουμε, κυρία Δουλγεράκη, στο ίδιο τραπέζι όλες τις συνιστώσεις οι οποίες αποτελούν τον παραγωγικό ιστό αλλά και τον κοινωνικό ιστό της χώρας μετά από 10 χρόνια πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, η οποία έχει πλήξει ανεπανόρθωτα όχι μόνο τα κοινωνικά στρώματα αλλά τις επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες. Θέλουμε να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να βρούμε τον κοινό βηματισμό μέσα από τα εργαλεία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία διαθέτει ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, τα σπουδαία ερευνητικά ιδρύματα, καταπληκτικό εργατικό δυναμικό με μεγάλες δεξιότητες, με πλούτο παραγωγικούς πόρους στους οποίους διαθέτει η χώρα και που επιτέλους πρέπει όλα αυτά όχι να μας έχουν ουραγούς, αλλά να μας έχουν πρωταγωνιστές σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε να φέρουμε διαπρεπείς καθηγητές, οι οποίοι τυχαίνει να έχουν να έλκουν και την καταγωγή τους από την Κρήτη, όπως είναι ο Σύφης ο Σιφάκης, βραβευμένος με το βραβείο Τιούρινγκ, και ο καθηγητής Νίκος Χριστοδουλάκης, πρώην Υπουργός Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας, μαζί με ανθρώπους της παραγωγής από σπουδαίες κριτικές, ηρακλειώτικες επιχειρήσεις, όπως είναι ο Όμιλος Καράτζη, όπως είναι το σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη, όπως είναι η ξενοδοχειακή μονάδα Καλουτσάκη, και να μας πούν ακριβώς ποιο είναι το μυστικό τους, ότι αυτοί κατάφεραν και όχι απλά άντεξαν μες στην κρίση, βγήκαν και πιο δυνατοί, επεκτάθηκαν σε άλλες δραστηριότητες. Είχαμε διαφοροποιημένα προϊόντα, πιστοποιημένα προϊόντα που τους κατέστησαν leaders στις παγκόσμιες αγορές, δημιουργώντας πλούτο, δημιουργώντας υπεραξίες, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Θέλουμε λοιπόν να βάλουμε και την πράξη και την παραγωγή να συζητήσει με ανθρώπους που είναι μέσα στα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, με ανθρώπους που πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουμε την εκπαίδευσή μας και να φέρουν την επανάσταση, την οποία τη χρειάζεται επανάσταση, χρειάζεται ένα τεράστιο σοκ για να μπορέσουμε να μπούμε στην επόμενη μέρα, να αφήσουμε πίσω την κρίση και να μπούμε βεβαίως σε αυτό που λέγεται ευημερία για τους πολίτες και την κοινωνία. Πάντως και για αυτά τα θέματα υπάρχουν ειδικές θεματικές συζητήσεις, η εκπαιδευτική ρομποτική στη χώρα μας, με τον πρόεδρο του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης, τον Ιωάννη Σωμαλακίδη. Ο Γιάννης Σωμαλακίδης, κυρία Δουλγεράκη, που κάνει αυτή τη στιγμή μια επανάσταση στην Ελλάδα. Συμμετείχαμε πριν από τον Γιάννη Σωμαλακίδη, να σας πω, τον γνώρισα πριν από 3 μήνες, όταν έμαθα και εγώ για την Ολυμπιάδα και τον Πανελλήνιο και τοπικό διαγωνισμό ρομποτικής στα σχολεία και στα λύκεια, στα δημοτικά και στα λύκεια και τα γυμνάσια. Εκεί λοιπόν είδα για πρώτη φορά παιδιά γυμνασίου και δημοτικού και λυκείου τα μάτια τους κυριολεκτικά να πετάνε σπίθες την ώρα που έφτιαχναν μέσω Scratch τον κώδικα πληροφορικής για να βάλουν τα ρομπότ να δουλέψουν για τα project τα οποία είχε βγάλει WRO. Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι εδώ είμαστε, έχουμε τις δυνάμεις, τα παιδιά είναι έτοιμα και πρέπει να κάνουμε μεγάλες ομοιάσεις μεταξύ των οποίων και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ώστε το παιδί, το πρωί που θα ξυπνάει το παιδί σας, το παιδί μου, το παιδί κάθε ένα από εμάς, να πηγαίνει στο σχολείο γεμάτο ζωντάνια, να έχει πραγματικά διάθεση να πάει στο σχολείο και όχι να νιώθει ότι θα πάει να χάσει άλλη μια μέρα. Τι λέτε τώρα και ποια μέρα το λέτε με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα οποία επισημαίνετε. Και βέβαια να πούμε στις θεματικές εισηγήσεις, κύριε Νιωτάκη, ότι υπάρχει επίσης και η εισήγηση του Αλέξανδρου Χριστάκη, ιδρυτή του Ινστιτούτου Αγορών του 21ου αιώνα, η επιστημονική επανάσταση του συμμετοχικού σχεδιασμού κοινωνικών συστημάτων. Είναι ο άνθρωπος που μας βοήθησε να κάνουμε, είναι καθηγητής που έζησε όλη τη ζωή στην Αμερική και έκανε τις προτάσεις του πράξη στο εξωτερικό και από τα τελευταία χρόνια έχουμε την τύχη να έχουμε εδώ στο Ηράκλειο, στις Αρχάνες συγκεκριμένα, και μας έφερε την ιδέα του Δομημένου Δημοκρατικού Διαλόγου και του Δημοσκοπείου στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Είναι ο μεγάλος επιστήμονας, κυρία Δουλγεράκη, που μας μαθαίνει τη μαγική λέξη συνένεση. Συνένεση, διάλογος, ουσιαστικός διάλογος μεταξύ αντιτιθέμενων απόψεων για να βρούμε στο τέλος την κοινή, τη συνισταμένη άποψη στην οποία πάνω θα κουμπίσουμε για να ξεπεράσουμε
προβλήματα ή προκλήσεις. Με δύο κουβέντες για να μην αδικήσουμε κανένα κύριε Νιωτάκη, γιατί δεν έχω την ευχαίρεια του χρόνου να κάνω τις ιδιαίτερες αναφορές. Λέω ότι θα έχουμε εισήγηση επίσης από τον πρώην Υπουργό Οικονομίας, καθηγητή οικονομικού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκο Χριστοδουλάκη, με θέμα το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα 2008-2017, προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας στο ΤΕΙ Κρήτης, Νικόλαος Κατσαράκης, πρίτανης του ΤΕΙ Κρήτης, στην εισήγηση αυτή, η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η επιλογή της Ελλάδας για την έξοδο από την κρίση, Ανδρέας Πάτσης, διευθύνων εταίρος δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Πάτσης και συνεργάτες, καινοτομία και συνεργασίες ως προϋποθέσεις ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων, Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, επιχειρηματικότητα χωρίς εμπόδια, Κωνσταντίνος Αρχοντάκης, Γενικός Διευθυντής Ομίλου Καράτζη. Θα ακολουθήσει διάλογος και συμπεράσματα συζήτησης και το Σάββατο πάτε επίσης με έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία για μια εθνική στρατηγική Ιωσήφ Σιφάκης που προαναφέρατε. Απλά το λέμε τώρα με την τάξη που πρέπει για να ξέρει ο κόσμος. Κρίση που είναι κεφάλαιο για την Κρήτη και την Ελλάδα, κυρία Δουλειάκη. Κρίση χρέους παγκόσμια και ελληνική που είμαστε, προκλήσεις και αναπτυξιακές προοπτικές, Γιάννης Ραμουτσάκης. Πόσοι καλές προοπτικές και η καινοτομία οδηγούν σε πιστούς καταναλωτές, Χριστίνα Χαλκεδάκη από τα σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκη. Βελτιστοποιώντας το μέλλον, Γιώργος Καλουτσάκης, υπεύθυνος ανάπτυξης του ομίλου Χερσόνησος Group Hotels. Η εκπαιδευτική ρομποτική στη χώρα μας, όπως αναφέραμε, με τον Γιάννη Σωμαλακίδη και βέβαια με τον Αλέξανδρο Χριστάκη, εισήγηση, επιστημονική επανάσταση του συμμετοχικού σχεδιασμού κοινωνικών συστημάτων. Όλα αυτά στο επιμελητήριο Ηρακλείου Κοροναίου 8, για να γνωρίζουν εκείνοι που μας ακούν. Θα είναι ελεύθερη είσοδος, κύριε Νιωτάκη, το τελευταίο θέμα? Ελεύθερη είσοδος, βεβαίως. Ελεύθερη είσοδος και τις δύο μέρες, και με χαρά περιμένουμε επιχειρηματίες, νέους επιστήμονες να παρακολουθήσουν αλλά και να συμμετέχουν σε αυτό που λέμε συμμετοχικό σχεδιασμός για την επόμενη μέρα της χώρας.